Η διαπραγματεύσει όμω γίνονται και συνεννοείται. Το μόνο κόμμα που έχει αποδειχθεί ότι είχε παρτίδε με τη Χρυσή Αυγή σε ανώτατο επίπεδο ήταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συρρυκνωθεί η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική τη, να πέσει αυτή η κυβέρνηση, το λέμε ανοιχτά, αλλά ο κόσμο να μετακινηθεί στα αριστερά. Αυτή είναι η δική μας πρόθεση και να ξεδοντιαστεί η Χρυσή Αυγή. Διότι η Χρυσή Αυγή, πέραν των όλων που λέμε, είναι ο πιο σκληρός, η πιο σκληρή πλευρά του συστήματος. Αν δείτε την πολιτική τους και το τι ερωτήσεις έχουν κάνει για την υπεράσπιση των εφοπλιστών, αυτά είναι τα θέματα που δυστυχώς δεν έχουν αναδειχθεί. Τις παρεμβάσεις που κάνανε στο πέραμα για να μειωθούν οι μισθοί, για να είναι πιο, ας το πούμε, καλύτερα οι δουλευτές, ας πούμε, στις επιχειρήσεις, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με το πρόσχημα να είναι Έλληνες και όχι αλλοδαποί, αλλά με πολύ μειωμένους μισθούς, σε μια συγκεκριμένη ταξική στάση. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αποκαλυφθεί. Του στηρίζει, εννοείται, ένα μέρος του συστήματος. Βεβαίως του στηρίζει. Βεβαίως του στηρίζει. Βεβαίως του στηρίζει. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο ρόλος τους είναι συγκεκριμένος. Λένε γενικά ότι είναι αντισυστημική, ότι είναι υπέρ του λαού, είναι κατά του λαού. Και δεν λέω μόνο από άποψη ιδεολογίας, αλλά και από άποψη πολιτικής πρακτικής. Και τρόπος διαχείρισης ακόμα. Μια κουβέντα για εσάς, κύριε Μπατζήλη, να κλείσουμε. Για τη Χρυσή Αυγή. Να κλείσουμε.